11 μίλια ανατολικά της Σαμοθράκης περισυνέλεξε το πρωί της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου το αλιευτικό σκάφος του κυρίου Καραβέτη, περίπου 50 πρόσφυγες, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά και βρέφη με τις μητέρες τους. Ο καπετάνιος κυριολεκτικά έσωσε τις ζωές τους, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Περιγράφοντας τη στιγμή του εντοπισμού, ο κύριος Καραβέτης δήλωσε ότι ενώ ψάρευε, άκουσε τις εκκλήσεις σε βοήθεια των απεγνωσμένων και στιβαγμένων σε φουσκωτή λέμβο ανθρώπων. Συγκλονισμένος στη θέα τους, φρόντισε αμέσως να επιβιβαστούν με ασφάλεια στο σκάφος του, με το οποίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, συνοδεία των λιμενικών αρχών. Πολύ βροχή. Κάποια στιγμή διακρίναμε κοντά στο σκάφος περίπου στο 1 μίλι. Τη βάρκα, κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες, προσεγγίσαμε, καταφέραμε, τους πήραμε πάνω τουλάχιστον όλους όρους και αυλαβείς. Μια κατάσταση δύσκολη, με πολύ νερό η βάρκα, βρεγμένα πολλά τα παιδάκια, το σημαντικότερο. Νομίζω ότι είναι και συγκινητικό και σας άκουσε συγκινημένα, γιατί υπάρχουν πολλά βρέφη. Κύριε Παλαιστίδη, είναι, ξέρετε, δύσκολο. Δηλαδή, βλέπετε, δεν ξέρω πόσα παιδάκια μπορεί να είχε. Σηκώναν τα χέρια τους, κλιπαρούσαν, δηλαδή, σώστε μας. Κοντά στους ταλαιπωρημένους από τις συνθήκες του ταξιδιού πρόσφυγες, βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά της άφιξης στο λιμάνι το πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προσφέροντας τους φαγητό αλλά και ρούχα. Μετά την καταγραφή και ταυτοποίηση των στοιχείων τους, οι πρόσφυγες θα οδηγηθούν σε κέντρο φύλαξης του νομού, όπου θα φιλοξενηθούν έως και την έκδοση των επόμενων ημερών των απαραίτητων εγγράφων για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.